Οι ομορφιές της Μεσσηνίας είναι αστήρευτες. Βρισκόμαστε στο χωριό Πουλίτσι, ένα ορεινό χωριό του Δήμου Μεσσήνης με υψόμετρο 610 μέτρα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ένα χωριουδάκι, όπως προείπατε, αρκετά όμορφο, εξ ολοκλήρου σχεδόν πέτρινο, με μια ημερομηνία που γράφει από τα αρχεία των Βενετών, που ήταν και φορείς πράκτορες τότε στην εποχή. Από αριθμή χρονολογία 1670, 69 με 70, με 7 οικογένειες στην αρχή, οι ιδρυτές του χωριού, ας το πούμε έτσι, οι 4 εξ αυτών ερχόμενοι από την ποταμιά και οι 3 από τα μαύρα, από το μαύρο βούνι της Αχαΐας. Το χωριό μας ορεινό, με πτηνοτροφία παλιά αρκετή, τώρα πλέον οι κάτοικοι είναι λιγοστοί, μόνιμους κάτοικους έχουμε 2, το χειμώνα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι υπάρχει περισσότερος κόσμος στο χωριό μας, μαζεύονται ή και κατά την εποχή της συγκομιδής πάλι βλέπει λίγο κόσμο το χωριό μας. Η κυρίως απασχόληση αυτή τη στιγμή είναι μόνο ελιές, σίκα, αυτά που παράγει ο τόπος μας. Πρώτα, στα παλαιότερα χρόνια υπήρχε ακόμα και στο εξωτερικό έτσι κάποιο εισόδημα που εξήγαγαν, όπως ήταν ένα βουνό πίσω μας, ονομασία Μαδέρα, και το Πουλιτσέικο βουνό που ονομάζουμε, που είχε πολλές βελανιδίες και έβγαζαν στους Βενετούς το βελανίδι που το χρησιμοποιούσαν για τη βυρσιοδεψία του. Ένα χωριουδάκι που από τα παλιά χρόνια παριθμούσε πολλές εκκλησίες. Ακόμα και στην αρχή της ίδρυσής του, που ήταν αυτές οι 7 οικογένειες, παριθμούσε 7 εκκλησίες, από τις οποίες βέβαια δεν είναι καμία διασώσιμη αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει. Φαίνονται μόνο σκελετός κάτω σε κάποιες από αυτές. Κάτι άλλο να προσθέσω? Βλέπουμε υπάρχει έτσι μια πέτρινη εκκλησία εδώ, παραδοσιακή. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 λειτουργικά εκκλησάκια. Τον Άγιο Γεώργιο που βρίσκεται εδώ πίσω μας, το κημητήριο τον Άγιο Χαράλαμπο στο δρόμο και άλλο ένα εκκλησάκι της Παναγίας που το γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου και προς χαρά μας βλέπουμε κάθε χρόνο και περισσότεροι να έρχονται και να δίνουν το παρόν τους, όχι μόνο πουλιτσέοι κάτοικοι αλλά και φίλοι αυτό. Τώρα η ζωή εδώ στο χωριό για τους 2 κατοίκους υποθέτω θα είναι δύσκολη. Σίγουρα είναι δύσκολη. Το χειμώνα μας επισκέπτονται 1 με 2 φορές τα χιόνια. Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν έτσι προβλήματα που προσπαθείτε να τα επιλύσετε, να βρείτε λύσεις που να διευκολύνει έτσι τη ζωή των κατοίκων? Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και κυρίως έτσι μπορώ να πω επικεντρωσή μας είναι στο όσον αφορά να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτή την τεράστια ομορφιά που μας δίνει από το θέμα της λέλαπας, της φωτιάς. Εκεί προσανατολιζόμαστε. Πέρσι και με την περιφέρεια και με το Δήμο είχαν γίνει κάποια έργα για πυροπροστασία. Πιστεύω φέτος να καταφέρουμε να τα ολοκληρώσουμε, να το κρατήσουμε στην πάροδο των χρόνων έτσι όπως είναι. Τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια προβολή. Τώρα με εσάς και με κάποιους συναδέλφους σας αρχίζει σιγά σιγά να προβάλλεται και ο σύλλογός μας που προσπαθούμε να τον ξαναβάλουμε σε λειτουργία, μέσα σε εισαγωγικά να ενεργοποιηθεί ξανά, πιστεύουμε να δώσουμε αρκετή έτσι στο χωριό μας αρκετά ενδιαφέροντα για να... Ναι, γίνονται έτσι κάποιες εκδηλώσεις? Ναι, γίνεται κάθε καλοκαίρι της Παναγίας το 15 Αύγουστο που είναι και η ονομαστική εδώ του χωριού η εορτή. Γίνονται εκδηλώσεις, δεν καταφέραμε λόγω κορονοϊού τη χρονιά που μας πέρασε να κάνουμε έτσι μια εκδήλωση, να μαζευτεί κόσμος για να μπορέσουμε
μέσω των δικών σας μέσα να το αναδείξουμε. Ας ελπίσουμε όπως όλοι να τελειώσει γρήγορα για μας αυτό το κακό, για να μπορέσουμε ξανά να βρεθούμε όλοι κοντά και να βοηθήσουμε πιο πολύ ο ένας τον άλλον. Κύριε Γιώργο, εσείς είστε ο ένας από τους δύο μόνιμους κατοίκους. Εγώ είμαι από το άλλο χωριό, ναι. Περδικόβηση, και έχω έρθει σόγα προς εδώ. Ναι. Το σπίτι μου ήταν κάτω. Το 1960. Το 1960 βρήκα κάπου 70 άτομα. Εδώ πέρα. Είχαν τα ζώα τους, ο κόσμος, τα άλλα. Τώρα κατάληξη να μείνει με δύο. Τώρα ο κόσμος, ο Θεός βλέπει τι κάνει. Κλεψές μας κλέβουνε, μέχρι εμένα να κλέψουν 2-3-4 βολές. Μου έχεις φάει σπίτι, όλα. Τώρα, τι να πω, ο λεωφορείο ήτανε, εχθές δεν είσαι πίσω 50 ευρώ το ταξί να πας με εσύ. Αν να κάνεις να πας στην Καλαμάτα να δώσω το χαρτί της ΔΕΗ, δεν πήγα. 90 ευρώ, 51 ευρώ να πιώσω προς Δήμο, ένα άτομο, να πιώσω όλο το χωριό, για εμάς, πρέπει να μας απαλλάξουν από Δήμο, από νερό, από ρεύμα, από τηλέφωνα. Δύο άτομα είμαστε. Τι άλλο. Κύριε Γιώργο, πώς είναι εδώ η ζωή σας, πώς είναι η καθημερινότητα. Αγρότης είμαι. 78 χρόνια και δουλεύουμε την αγροτική ζωή. Τι καλλιέργειες έχετε τώρα. Ελιές. Κάθε μαρτινάκια έχω. Μόνο μια μονάδα. Και έχω φύγει από το 1964 Απρίλιο. Είναι μόνο παιδιά στην Αθήνα, ναι. Μόνο τον βιοπαλεύω. Έρχονται όμως τα παιδιά σας το καλοκαίρι. Προχθές έγινε, αύριο απόψε θα είσαι ο γιος μου. Είναι στον εμβαγιαζί μου. Τώρα μόνο σας εδώ στο χωριό, πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε έτσι. Ευτυχώς που ήρθαν οι τηλεοράσεις, βάλαμε για τα τηλέφωνα και το ΔΕΗ. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να πω τίποτα, τι να πω. Παλιότερα εδώ το χωριό είχε ζωή. Είχε, το 1960 ήρθαν 70 άτομα. Βρήκα τώρα, κατάληξη, φύγανε. Όμως βλέπουμε ότι τα σπίτια είναι περποιημένα. Τα σπίτια τα φτιάχνουμε, αλλά λεφτά τώρα πως μας κάνει δεν έχουμε. Όλοι αυτοί που έχουν τα σπίτια μένουν στην Αθήνα, μένουν και έρχονται το καλοκαίρι. Καλοκαίρι και τώρα σηκώνουμε στις ελιές, στον Αντάλλο, μου λέω. Παλιότερα εδώ τι θυμάστε, τι εκδηλώσεις γινόντουσαν. Εκδηλώσεις το παλιά τίποτα, τι να κάνει, μια γίνει τίποτα. Τώρα αρχίσαν και βλέπουν τα σχέδια. Εμείς θέλουμε αυτό το πλάκωμα με πλάκες, είναι η πλατεία. Να γίνει όμορφο για να δούμε ανθρώπους να καθίσει. Ο Δήμος παίρνει τα κλαδιά δεν θα να καθίσει μια πολλά. Το καθίζω εγώ, ο κύριος, τα φίλια του πλαντέα τα καθίζω εγώ, δεν αφού υπάρχει άτομο. Η επίτροπος είμαι 20 χρόνια. Η εκκλησία λειτουργεί κάθε Κυριακή. Ω, μια φορά το χρόνο. Γιατί είναι, ο ιερέας είναι από άλλο χωριά, έχει 4-5 χωριά. Ένα άτομο έρθει να λειτουργήσει. Και πληρώνω την εκκλησία το τρίμηνο από την τσέπη μας. Τι έπω. Εδώ βλέπω καφενείο, δεν υπάρχει, βλέπω μια ταμπέλα εκεί πίσω. Η κουνιάδη του είδα του κουνιά μου σχόλια με το μαγαζί. Γι' αυτό το έχει πάρει ο γιος μου, το έχει φτιάξει ένα ανακοίνωση μέσα. Τώρα και καφενείο, τι να κάνει, εδώ δεν υπάρχουν. Αν ήταν καφενείο, αν ήταν καφενείο, κάτι δεν βαζόταν. Πρώτα παλαιά εδώ. Όταν και πάρα χωριά. Παίζανε με χαρτιά του, τα άλλα περνάγανε η βραδιά. Τώρα ζούσαν. Κύριε Γιώργο, είστε κι εσείς ο δεύτερος κάτοικος. Του χωριού. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, ευχαριστούμε. Δίνετε μια ζωντάνια ότι υπάρχουν, κάποιος μας σκέφτεται και εμάς. Είμαστε εδώ δύο κάτοικοι, δεν έχουμε πολλές καλλιέργειες,
Ελίσσες και Σίκα. Παλιά υπήρχε κτηνοτροφία, πολύ εδώ, πάρα πολύ κτηνοτροφία. Κάποτε θυμάμαι εγώ το χωριό, εδώ ήταν 120 άτομα. Εγώ είχα πάει στην Αθήνα και το 81 γύρισα ξανά στο χωριό εδώ, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ, εδώ γεννήθηκα, δύο μεγάλος. Και από τότε ήταν όλα τα σπίτια εγκατελειμμένα, όπως είδατε, αυτό που είναι εκεί πάνω, βλέπουμε εκεί πάνω. Άρχισα να μαζεύω το δικό μου και να φτιάσαμε όλα τα σπιτάκια. Δεν έχουμε απολαβές εδώ τίποτα, δεν μας υποστηρίζει κανένας, τίποτε. Τι άλλο να σας πω, καλό το χωριό. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Εγώ είχα ένα πρόβλημα τώρα με την υγεία μου και πήγα στην Αθήνα με την καρδιά. Τοποθέτησα την αιματοδότη. Τώρα δόξα τω Θεώ, καλά. Καλά είμαι. Εγώ ασχολούμαι και με το κυνήγι, είμαι κυνηγός, να περνάει τη ώρα. Πρώτα δούλευα πολύ. Τώρα δεν μπορώ θέρματα να δει δουλειές. Με την οικοδομή είχα ασχοληθεί πάρα πολύ. Και με τα κτήματά μου έχω φτιάξει πολλές σικές και έλιες. Τώρα δεν μπορώ να το καλλιεργήσω, τα έχω δώσει μισιακά τα σίκα και τις ελιές θα τις δώσω και αυτές. Τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα. Εσείς πώς αποφασίσατε έτσι να έρθείτε, να μείνετε από Αθήνα, να έρθείτε μόνιμα εδώ και μάλιστα σε ένα χωριό το οποίο δεν έχει τη ζωντάνια? Μπράβο. Είχα κουραστεί. Είχα μαγαζί ανθοπολείο στην Αθήνα, ήμουν 20 χρόνια και κάπου κουράστηκα. Και λέω θα πάω στο χωριό να ηρεμήσω. Είχα τη σχολημένη τη γυναίκα μου, που έφερε από την καρδιά της και αυτή, και δεν μπορούσα εγώ να ανοιχτώ έτσι, δεν μπορούσα, κουραζόμουν που την άκουνα και υπέφερε. Πήγαμε στο νοσοκομείο, στο υγείας, μας είπαν για 10 μέρες, κάτσαμε 10 μήνες. Εκεί τελειώσαμε. Και από εκεί αποφάσισα και ήρθα εδώ κάτω, στο χωριό. Προτού φύγει η γυναίκα μου, σιρενενάστε, το αγάπαει και αυτό το χωριό και μου έλεγε πήγαινε κάτω στο χωριό και αυτό κι εγώ. Έφτιασα το σπίτι μου ωραία. Έρχομαι το καλοκαίρι τα παιδάκια μου και καθόμαστε 1,5 μήνα εδώ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Είσαστε ικανοποιημένος? Εγώ ναι, από τη ζωή μου είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πέρασα ωραία ζωή, μόρφωσα τα παιδιά μου. Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Και εδώ καλά περνάω εγώ και το γείτονα εδώ τον Ανταμόπουλο. Τώρα που έλειπα 1 μήνα, πρόσεξα τα ζωάκια μου και τα σκυλάκια μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Κάνετε παρέα δηλαδή. Ναι. Το πρωί βγαίνω εγώ στην βεράντα, φωνάζω το ίδιο και ο κύριος. Και λέμε αν υπάρχουμε. Καλά είναι εδώ το χωριδάκι, από ό,τι βλέπετε έχει θέα ωραία. Αλλά αν είχε λιγάκι, 2, 3, 5 άτομα ακόμη, θα μπορούσαμε να πούμε ένα δυο κουβέντες τώρα. Δυστυχώς λέμε να μην φύγουμε κανένας από τους δυο μας για να λέμε καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε να γίνει τι. Μια καθαριότητα να υπάρχει από το Δήμο, εδώ η πλατείτσα, τα σπιτάκια από ό,τι βλέπετε είναι διαμορφωμένα όλα. Να υπάρχει μια συντήρηση του δρόμου, πίσω από ό,τι είδατε έχει λακκούβες. Και όταν ήμουν πρόεδρος εγώ εδώ, πήγαινα και έπαιρνα κουβάδες πίσω και έριχνα στις βούβες. Τώρα, από ό,τι είδατε είναι εγκατελειμμένα όλα. Παλιά, και όταν ήμουν και πρόεδρος εγώ, πηγαίναμε στην ομαρχία, μας έναι χρήματα, κάναμε αγροτική οδοποιία. Συντηρούσαμε τον δρόμο, συντηρούσαμε τα πάντα. Τώρα μας εγκαταλείψαν όλοι. Μονολόγια μας λένε. Θα και θα. Άλλο τίποτα να σας πω. Όταν θέλετε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Κατεβαίνω στη Μεσίνη. Είστε γνωριστομένοι, έχουμε κάθε Τετάρτη λαϊκή. Κατεβαίνω και εκεί. Τι να κάνω. Τώρα όμως αδυνάτησα, δεν μπορώ να κινηθώ τόσο πολύ άνετα. Ήρθαν δύο ξένοι από άλλο χώρο, από την Γαλλία. Ήταν στο Αριστομέγιο, είχαν ένας φίλος του, πότε ξέρει για σπίτια. Και πραγματικά βρέθηκε αυτό το σπίτι. Το αγοράσανε 15.000 ευρώ, αλλά ο κύριος που το είχε δεν τη φρόσταγε και τα μειώσανε, δεν πήρε αυτό το χρέος. Το φτιάξανε από ό,τι βλέπω. Ναι, φτιάξανε μπαλκόνια μέσα, το έχουν φτιάξει όλο, μόνο ένα. Έρχονται. Ναι, τώρα θα έρθουν, το Μάρτιο θα έρθουν. Και ναι. Κάθονται όλο το καλοκαίρι. Τι καλοκαίρι θα μείνει για μόνιμα. Θα αποκτήσετε κι άλλους κατοίκους. Έτσι λένε, αλλά θέλουν να αγοράσουν και αυτά τα σπίτια εδώ πέρα. Αυτό το σπίτι, το δίπλα που κάνει τα αποκαλασμένα, να αγοράσουν. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
είμαι εδώ πέρα. Αυτό έχω παρέα και τα μαρτίνια που έχω πετύχει μαρτίνια. Τίποτα άλλο. Λέμε ό,τι λέτε, πιάστε. Η μόνιμη με τον Κύριο είμαστε δύο άτομα, μόνιμη. Τώρα με το γαϊδουράκι πού πηγαίνετε στις δουλειές σας? Πηγαίνω στο χτήμα, ελιές, μαζεύω τον καβαλά το βράδυ, έχουμε πάει στη δουλειά, στο σπίτι. Από εκεί μετά, σπίτι, πέντε μαρτίνια τα χτήσω μέσα. Μέσα, μέσα. Πού να πάμε, δεν υπάρχει καφενείο. Και δεύτερο, αυτό το σχολείο εδώ πέρα. Πήγαινε σχολείο, εγώ ήμουν τώρα 78 χρόνια. 5 χρόνια τώρα, 6 χρόνια πήγαινε σχολείο. 7 χρόνια. Μετά ήταν κάπου 30 παιδιά, παραπάνω και παραπάνω. Είχαμε και πρωί και απόγευμα σχολείο. Αλλά άλλα παιδιά ξέρανε, γράμματα, μας τυχόταν να αποκάσει το υπόγειο τότε και τα χρόνια για να μάθουμε να σ' άλλα γράμματα. Μπάς όχι είχα μυαλό, μάθαμε, όχι μη είχα, πήγα στο βουνό μετά αυτό. Και τώρα αυτό το σχολείο πρέπει να το φτιάξουμε ένα, να γίνει μια αίθουσα πανηγύρι. Αγία Χαραλαμίου. Τα Γεωργιού μια έζωνα πέντε άτομα να πίνουν ένα καφέ. Δεν μπορώ να πω τίποτα λόγο. Αυτά που λέω, πολλά είναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να χαιρετήσουμε το χωριό σας, ήταν πανέμορφο, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης και εσείς, αλλά ένα καφέ να πιούμε πάρα πολύ, θα τύχει κάποια φορά. Μας εμπιστευτήκατε, να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη να αναδείχνετε όλα αυτά τις εποχές της Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.